νικητή και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο φορές τον Εθνικό Αστέρα. 1η Νοέμβρη το 2009, το πιο πρόσφατο 3-2 η νίκη για τον Αστέρα. Η πάσα στον κενό χώρο και όχι, η μπάλα τώρα βγαίνει από την προσπάθεια στον κενό χώρο του Μάριο Γκούρμα. Στην πάσα του Παπά, δείτε ξανά, εδώ, όχι τελικά, δεν βρίσκει την μπάλα ο Γκούρμα. Είναι κόρνερ από τον Τσιόλι. Στην πρώτη πάντως, πιο μεγάλη μέχρι στιγμής ευκαιρία για τον Πανετολικό, έστω και αν υπήρχε η περίπτωση αυτογκόλ εδώ. Θα διώξει ο Χωριανόπουλος, μένουν στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Η προσπάθεια του Παπά όμως μπροστά από τον Τσιόλης με κάποιους προφανώς φίλους της Εξέδρας. Όπως είπαμε, παρακολουθεί το παιχνίδι και βεβαίως τις προσπάθειες του γιου του Βαγγέλη. Λουάμο, το σούτ από πολύ πλάγια θέση που αναγκάζει σε ένα πλονζόν τον έμπειρο. Βεβαίως, Λουίτζι Τσενάμο απομακρύνει ο Βούκοβιτς σημαδεύοντας τον Γκούρμα. Στο 35 με τον αρχηγό του, ο Πανετολικός, τον Θεοδωρίδη. Κεφαλιά από τον Αναστασιάδη, καρφωτή, αλλά έξω, αρκετά έξω από το κάθετο δοκάρι. Δείτε ξανά την εκτέλεση και την τελική προσπάθεια από τον στόπερ Μαλ. Είδαμε αρκετές μονομαχίες και νεύρα κυρίως από πλευράς Χωριανόπουλου σε αυτό το δίδυμο στο πρώτο μέρος. Κάουνος παίρνει την κεφαλιά για τον Γκούρμα που ψάχνει το αριστερό. Το σούτ είναι καλό πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κοταρά. Στην πρώτη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους στην επανάληψη. Δείτε ξανά, πάσα του Καούνου. Το μικρό μπάσιμο από τον Μάριο Γκούρμα που έφερε στο αριστερό δυνατό άστοχο το σούτ το 53. Που ο Θεοδωρίδης θα την στήσει στο σημαίακι του κόρνερ. Το τέταρτο κόρνερ για τον Πανετολικό. Η κεφαλιά προς τα πίσω από κοντά, ο Καούνος, η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για τους αγρινιώτες. Εδώ βρίσκει την μπάλα ο Γκούρμα. Στο δεύτερο δοκάρι ο Καούνος εκτός ισορροπίας από κοντά, αλλά πλάγια και χωρίς να έχει κοντρολάρει την θέση του σώματός του, ο Καούνος δεν θα μπορέσει να βρει στόχο στο 58. Θεοδωρίδης, απρόσεκτο κοντρόλ, ο Χανιώτης θα επωφεληθεί προς στιγμήν. Ο Φρανζεσκί με δυναμισμό, εκεί δεν έχει όμως συμπαραστάτη. Θα ανοίξει στον Χωριανόπουλο η σέντρα. Κεφαλιά από τον Χανιώτη από πολύ καλή θέση, έστω και υπό την πίεση του Ετζεγκουέλε. Απαντάει ο Αστέρας στις δύο προηγούμενες ευκαιρίες του Πανετολικού. Δείτε ξανά εδώ, ωραία κίνηση στον αέρα η κεφαλιά από τον Λάμπρο Χανιώτη στο 61. Εντός έδρας ισοπαλία με την Δόξα Δράμα στην προηγούμενη αγωνιστική. Γκούρμα με τα κουνάκι. Θα διώξει ο Καρατζάς, η μπάλα μένει στα πόδια των παικτών του Πανετολικού με τον Ρότσα. Δυνατό μονοκόμματο σούτ από τον Θεοδωρίδη. Καλή έμπνευση και εκτέλεση από τον αρχηγό του Πανετολικού. Αυτά τα σούτ είναι πάντα δύσκολα, όταν όμως γίνουν σωστά είναι και άπιαστα γκολ. Τρίλεπτο, δεν έχει δείξει εξτρά ακόμα χρόνο ο τέταρτος. Ο Κώστας Καρυγιοφίλης. Το κόρνερ, η κεφαλιά, 0-1 από τον Ετζεγκουέλε στο παραπέντε. 0-1,
για τον Πανετολικό, με τον Αστέρα να πιάνεται στον ύπνο, καθώς ο Βίλιαμ Ετζεγκουέλε εδώ, παρότι σχεδόν κρατημένος από βλέπετε εδώ πως παλεύει να απεγκλωβιστεί από το μαρκάρισμα των αντιπάλων του. Ο Μπενίσκος τον κρατάει αγκαλιά, αλλά ο Ετζεγκουέλε καταφέρνει, επαναλαμβάνω, με τον Μπενίσκο να τον έχει αγκαλιά, καταφέρνει να πιάσει την κεφαλιά και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν ξέρω, Γιάννη, γιατί διαμαρτύρονται. Τρομερές διαμαρτυρίες έχουν μπει όλοι στον πάγκο. Διαμαρτύρονται δυστυχώς από τη θέση που είμαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Έχουν πέσει δύο καθίσματα, μπουκάλια προς τον βοηθό. Προφανώς έχει κάποια αντίθετη άποψη με τον διαιτητή. Δεν ξέρω επί της ουσίας τι ακριβώς έχει συμβεί. Πλην τριών παιχτών του Εθνικού Αστέρα, όλοι μαζί με τον πάγκο, βλέπετε, έχουν περικυκλώσει τον ρέφερι. Οπότε προφανώς μόνο από το replay μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς ζητούν. Εάν βασιστούμε στο replay, τουλάχιστον αυτό που είδαμε, Γιάννη, που εσύ δεν βλέπεις από κάτω βέβαια, υπάρχει εδώ ένα κράτημα έως πέναλτι, εάν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, πριν η μπάλα βέβαια εδώ, ένα παρατεταμένο κράτημα από τον Μπενίσκο στον Ετζεγκουέλα, αλλά και πριν ταυτόχρονα σχεδόν εκεί ο Ρότσα που σπρώχνει, δεν προλάβα να δω ποιον, έναν αμυντικό του Αστέρα. Ναι, ίσως γι' αυτό οι διαμαρτυρίες από πλευράς Αστέρα.